Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Υπάρχει Λύση, όπου καθημερινά είμαστε μαζί σας για να βρίσκουμε λύσεις. Σήμερα κοντά μας ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος μας, και οι εργατολόγοι μας Αλέξης Μητρόπουλος και Δημήτρης Μπολόφης. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Αναδρομικά 11 μηνών από περικοπές κύριων συντάξεων καταβάλλονται σε 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχους τέλος Οκτωβρίου. Στις ίδιες ημερομηνίες θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του μηνός Νοεμβρίου σε όλους τους συνταξιούχους. Επανέρχεται στο 100% ο συντελεστής της προκαταβολής φόρους εισοδήματος για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που θα καταφέρουν εν μέσω πανδημίας να εμφανίσουν κέρδη. Ειδικά για το 2021, οι βασικές παρεμβάσεις αφορούν στη μείωση κατά 3 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, στην αναστολή καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και στην κάλυψη των εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και την επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης. Με πρόστιμα απειλή ΑΕΔΕ, τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα αντικαταστήσουν τις ταμιακές μηχανές μέχρι 31 Οκτωβρίου. Το σχέδιο της ΑΕΔΕ προβλέπει πως όλες οι ταμιακές μηχανές θα συνδεθούν με το TaxNet και οι αποδείξεις που θα εκδίδουν θα περνούν αυτόματα στο ηλεκτρονικό βιβλίο που θα τηρεί η επιχείρηση στο MyData. Στα ΕΦΑΠΑΞ αναφέρθηκε ο τέος Γενικός Διευθυντής ΕΤΕΕΠ, Νίκος Καλάκος. Οι τελευταίες μέρες κυκλοφορούν κάποια περίεργα πράγματα. Κάποιο site ανέβασε ότι κάποιος κυβερνητικός που ασχολείται με την κοινωνική ασφάλιση είπε ότι θα φορολογηθεί το ΕΦΑΠΑΞ από τις αρχές του καινούριου χρόνου. Βλέπω αυτό είναι ανεπίσημο και εδώ ήθελα να συμπληρώσω ότι το ΕΦΑΠΑΞ έχει υποστεί τέτοια μείωση, έχουν γίνει 3 μειώσεις. Την τελευταία εξαετία, κυρίως η τελευταία, ο νέος τρόπος υπολογισμού, το άρθρο 35 του 4387 του κυρίου Κατρούγκαλου, που τι μείωση, τι φορολόγηση να γίνει. Σε αυτόν τον υπολογισμό, ουσιαστικά ο εργαζόμενος παίρνει πίσω τις εισφορές του. Έχει έναν τρόπο υπολογισμού μέχρι 31/12/13 που είναι μειωμένος, παλιός τρόπος υπολογισμού μέσω όρο 5ετίας, και από 1/1/24 και μετά, άτοκη επιστροφή εισφορών. Ένα σήμερα δημόσιο υπάλληλο, χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα, 30 χρόνια, παίρνει ακριβώς πίσω τις εισφορές που έχει καταβάλει τα 30 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άδικο να επιβληθεί η φορολόγηση στο ΕΦΑΠΑΞ και μάλιστα όχι μόνο παίρνει άτοκες εισφορές του, αυτές οι εισφορές του τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο κοινό κεφάλαιο και υπάρχει αρκετά υψηλό αποθεματικό στον κλάδο πρόνοιας που δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση, όχι μείωση, αλλά αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ έπρεπε να έχει γίνει, που οι αποδόσεις του κοινού κεφαλαίου ακόμα και σήμερα είναι στο 2,4% στο 2,5%, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν 3 και 3,3%. Και να περάσουμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και τη συνάδελφο τη Δώρα τη Γεωργούλα. Καλησπέρα, Δώρα. Στα διεθνή μέσα, η ιστορική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Καλησπέρα, Σοφία, κυρίες και κύριοι. Την καλησπέρα μου και στο εκλεκτό πάνελ που καθημερινά φιλοξενεί στην εκπομπή σου, Σοφία, Υπάρχει Λύση. Το γύρο λοιπόν του κόσμου κάνει η ιστορική απόφαση του εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, με τα μεγαλύτερα διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα να μεταφέρουν την είδηση πως τα ηγετικά στελέχη του νεοναζιστικού κόμματος κρίθηκαν ένοχα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Το BBC κάνει εκτενή αναφορά στους πρωταγωνιστές της δίκης, της νεοναζιστικής οργάνωσης, αλλά και στο ιστορικό της δίκης. Το Reuters έκανε λόγο για λαοθάλασσα και έκλεισε με μία δήλωση μιας 60χρονης κυρίας της Σοφίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή έξω από το εφετείο και αναφέρει μεταξύ άλλων πως πρέπει να στείλουμε μήνυμα στις νεότερες γενιές, ένα μήνυμα κατά του φασισμού. Το Al Jazeera γράφει μια καθοριστική μέρα για την ελληνική πολιτική σκηνή αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Ο Guardian αναφέρει μεταξύ άλλων πως ολόκληρη η Ελλάδα εναποθέτει την πίστη στους δικαστές προκειμένου να βουλώσουν τα τραύματα που προκάλεσε η Χρυσή Αυγή. Το Associated Press κάνει λόγο για απόφαση σταθμό στη Μαραθώνια Δίκη και ενώ μετέφερε απευθείας εικόνες και από τον κόσμο και από τα επεισόδια που είχαν να προηγηθεί έξω από το εφετείο. Η Deutsche Welle κάνει εκτενή αναφορά στη σημερινή Αθήνα και γράφει σε έναν υπότιτλο «Θάνατος για το φασισμό», ενώ ο Independent αναφέρει όχι μόνο την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και του Ρουπακιά για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σοφία.
Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Εδώ, Δημήτρης Μπολόφης είναι ο εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπητή Σοφία. Πολλά τα θέματα που βρίσκονται εν εξελίξη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό δίκαιο. Αφού γκραζόμαστε τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των συνταξιούχων, περιμένουν ύστερα από πολλά χρόνια και από πολλαπλές και πάλιλες μειώσεις από τα μνημόνια που είχαν εφαρμοστεί, περιμένουν να δουν αν θα πάρουν αναδρομικά, ποιοι θα τα πάρουν, αν θα τα πάρουν στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι δικαιούται αναδρομικά όσοι είχαν καταστεί συνταξιούχοι από τον Ιούνιο του 2015 και μετά. Αυτοί λοιπόν που είχαν καταστεί συνταξιούχοι από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2016, αυτό το 11μηνο, και είχαν υποστεί περικοπές από δύο μόνο νόμους, 4051, 4093, αυτή η κατηγορία συνταξιούχων θα δει αναδρομικά, να λαμβάνει αναδρομικά από τις παράνομες και αντισυνταγματικές περικοπές, μόνο όσον αφορά το κομμάτι των κυρίων συντάξεων. Κυρίως αφορά τους συνταξιούχους που έχουν, καταρχήν που είναι πάνω από τα 1.000 ευρώ, που έχουν δύο συντάξεις, αυτοί που είχαν υποβάλει αίτημα και ελάμβαναν προσωρινή σύνταξη, αλλά δεν έχει σημασία πότε οριστικοποιήθηκε το αίτημα, η πράξη συνταξιοδότησης, γιατί ανατρέχει πότε έχει υποβάλει την αίτηση. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι κατηγορίες θα δουν ένα μικρό κομμάτι των συνταξιούχων, έτσι, θα δει αύξηση, όχι μάλλον αύξηση, λάθος τελείως, γιατί δυστυχώς κρίθηκαν αντισυνταγματικές περικοπές μόνο για αυτό το αντικάμενο, μετά έχουν γίνει συνταγματικές, άρα θα δουν να λαμβάνουν αναδρομικά. Όμως ένα μεγάλο τμήμα των συνταξιούχων, κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, το έχει αναφέρει ούκο λίγες φορές ο κ. Καθηγητής, είναι εκτός αυτής της θετικής εξέλιξης για το υπόλοιπο τμήμα των συνταξιούχων και δεν θα δουν καμία αύξηση στη σύνταξή τους, έστω και από τα αναδρομικά. Θα τα συζητήσουμε όλα, γιατί έχουμε το θέμα της παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλη ασφάλιση, βεβαίως. Το είχαμε επισημάνει στην προηγούμενη εκπομπή, τους συνταξιούχους απασχολούμενους που θα λαμβάνουν μεγαλύτερο ποσό σύνταξης, την προσωρινή σύνταξη για όσους εργάζονται από τούτο και στο εξής και θα λαμβάνουν και τις καθυστερήσεις, όμως θα τις ρίξουμε και αυτές στο τραπέζι. Και φυσικά τα ποσοστά αναπλήρωσης από τα 30 χρόνια και πάνω που πρέπει να αναπροσαρμοστούν βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας. Αλέξης Μητρόπουλος, πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ, είναι κοντά μας. Κύριε Μητρόπουλε, πολλές ερωτήσεις και για τους διπλοσυνταξιούχους και για τους κληρονόμους. Κύριε Μίγκηλη, εχθές ψηφίστηκε η δεύτερη τροπολογία ρύθμιση της κυβέρνησης που συμπεριέλαβε στην καταβολή του 11μηνου και 350.000 συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν σας ακούμε καθαρά. Θα πάρω εγώ λίγο το λόγο. Θα καλησπερίσουμε τους καλεσμένους για να διορθώσουμε λίγο κάτι στον ήχο σας. Καλησπέρα σας, κυρία Παναγιώτα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κυρία Παναγιώτα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο να του κάνω μία ερώτηση για τη σύνταξη. Μάλιστα. Ορίστε, κυρία Παναγιώτα. Καλησπέρα σας, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Κάντε την ερώτησή σας και θα απαντήσουν εδώ οι καλεσμένοι. Πρέπει να διορθώσουμε το πρόβλημα με τον ήχο. Είμαι παλαιά συνταξιούχος. Μάλιστα. Του ΙΚΑ. Έχω 34,5 χρόνια εργασίας και έχω προσωπική διαφορά 57 ευρώ. Παίρνω τώρα 889 συν 215 το εφοπουρικό. Θα πάρω αυτά που λέει ο κύριος Μούρτσης τα Χριστούγεννα αύξηση, επειδή έχω 34 χρόνια υπηρεσίας και είμαι παλιά συνταξιούχος. Κυρία Παναγιώτα, τα Χριστούγεννα σίγουρα θα πάρετε και αύξηση κάθε μήνα στην κύρια σύνταξη και αναδρομικά 14 μηνών το Δεκέμβριο. Αν μου λέγατε πότε βγήκατε σε σύνταξη, θα σας έλεγα... Εσείς λοιπόν θα πάρετε και την άλλη Πέμπτη, από 22 αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου, 22 του μηνός αρχίζει την Πέμπτη και τελειώνει 29, εσείς θα πάρετε και τον Οκτώβριο κάποια αναδρομικά 11μήνου. Άρα έχετε, ναι, έχετε να πάρετε και το 11μήνο τον Οκτώβριο και το 14μήνο τον Δεκέμβριο, κυρία Παναγιώτα, και αύξηση της κύριας σύνταξης. Έχω κάνει σε εσάς το Σεπτέμβριο αίτηση για τα αναδρομικά, το επικουρικό και τα δώρο. Έχω κάνει έτσι για το δικαστήριο. Αν έχετε κάνει και αίτηση, είσαστε εντός... Σε εσάς έχω κάνει αίτηση για τα αναδρομικά και τα δικαστήρια. Αν έχετε κάνει και αίτηση, αν είσαστε,
αν έχετε κάνει, είσαστε εντός, μείνετε έτσι, δεν κάνετε απολύτως τίποτε και περιμένετε να έρθουν οι καταβολές. Έτσι. Τα λεφτά θα τα πάρετε, τα λεφτά τώρα, τα βρομικά τώρα που θα βάλουν. Θα πάρετε και μεταξύ 22-29 το 11μηνο, θα πάρετε και το Δεκέμβριο, κυρία Παναγιώτα. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Παναγιώτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε κάποιον κύριο εργατολόγο. Εγώ είμαι συνταξιούχος από το Μάρτιο του 2005. Μάλιστα. Μέχρι τον Ιούνιο του 2008 εργαζόμουνα. Συγχρόνως ήμουνα και συνταξιούχος και πλήρωνα κανονικά εισφορές. Και ήθελα να ρωτήσω ότι το διάστημα από το 2005 μέχρι το 2008 που εργαζόμενα και πλήρωνα εισφορές, μπορώ να τα... Να αναγνωρίσει για να προσμετρήσουν. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Για πείτε, κύριε Μπολόφη, απαγγείλατε το θέμα. Αυτή τη στιγμή είστε, απασχολείστε, είστε συνταξιούχος και απασχολείστε. Όχι, τώρα είναι συνταξιούχος. Τότε, ένα τρίχρονο. Όχι, δυστυχώς, γιατί ναι μεν ο νόμος έχει ένα μεταβατικό χρονικό στάδιο 2 ετών, και θέλει να εναρμονίσει με την αρχή της ισότητας, δηλαδή ό,τι ισχύει για τους καινούριους να ισχύσει και για εσάς, δηλαδή να λαμβάνετε τη σύνταξη και το μισθό και το κομμάτι αυτό μετά τη συνταξιοδότηση, μετά να υπολογιστεί και να συμβάλλει στην επαύξηση της σύνταξης. Όμως θα πρέπει να απασχοληθείτε εκ νέου και μόλις συνεχόμενα και μόλις συμπληρώσετε το 62ο έτος της ηλικίας. Είναι παραπάνω άνθρωπος. Τι ηλικία έχετε? 74 ετών. Α, 74. Αλλά δεν εργάζεται όμως. Δεν εργάζεται. Αυτό είναι το θέμα. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί ο μεταχρόνος συνταξιοδότησης και στους παλαιούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας είχε βρει τότε που ψηφίστηκε 28 Φλεβάρι να εργάζεστε συνεχόμενα μέχρι τα 62. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα για εσάς να αξιοποιήσετε αυτό το χρόνο του 2005-2008. Του λέμε ότι λόγω και του επιγενόμενου νόμου της ρύθμισης δεν μπορεί αυτό το διάστημα που το διήνυσε το 5 με το 8 να το αναγνωρίσει. Ακριβώς, αυτό του λέμε ακριβώς. Του κυρίου Μιχάλη, το στενοχωρούμε, αλλά του λέμε την αλήθεια. Ακριβώς. Έτσι, κύριε Μιχάλη. Ήταν μειωμένη σύνταξη κατά 60%. Μάλιστα. Τώρα, αν απασχοληθείτε, θα έχετε ευνοϊκότερη ρύθμιση, αλλά εκείνο το κομματάκι των 3 χρόνων... Δεν το χάνετε, διότι όπως είπε ο κύριος Μπολόφης... Άρα θα μόνο δεν... όσο κάνω τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχάλη. Κύριε Μητρόπουλο, σας διέκοψα πριν, γιατί λέγατε... Είπαμε, κυρία Μύθιλη, ότι εχθές ολοκληρώθηκε η νομοθεσία για την καταβολή του 11μηνου και προσετέθησαν άλλες 350.000 συνταξιούχων του Δημοσίου και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Στρατού. Άρα, λοιπόν, συνολικά, από τις 22-29 έχουμε και ημερομηνίες πότε θα πάρουν τα αναδρομικά πια. Τα έχει φτιάξει ο ΕΦΚΑ και έχει βγάλει τα ποσά. Με 22 του μηνός ή 23, Πέμπτη, Παρασκευή αρχίζουν οι μονοί, τα μονά ΑΜΚΑ και παίρνουν και την κύρια επικουρική και τα αναδρομικά. Και 29 του μηνός τελειώνουν με τους ΣΟΓΑ, τους αγρότες μας κλπ. Όσοι θα πάρουν. Άρα λοιπόν έχουμε 22 με 29. 1.100.000 συνταξιούχοι, του ιδιωτικού τομέα 739.000 και του δημόσιου και σωμάτων ασφαλείας άλλες 350, θα πάρουν. Εξαιρούνται, όπως είπαμε εδώ, κακώς όλοι οι αγρότες συνταξιούχοι, εξαιρούνται όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, εξαιρούνται 9 στους 10 αναπήρους συνταξιούχους και εξαιρούνται 9 στις 10 χείρες συνταξιούχους. Εξαιρείται 1.600.000. Γι' αυτό και χτες συνάδελφοί σας είπαν ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στους χαμηλοσυνταξιούχους πέρα των αποφάσεων και πέρα της συμμόρφωσης να δώσει κάτι της τον Δεκέμβριο. Εμείς αυτή θα πιέσουμε. Την οικονομική ενίσχυση. Εμείς θα πιέσουμε, γι' αυτό να γίνει. Να πούμε ότι οι μεν ιδιωτικού τομέα θα πάρουν και τις περικοπές Βρούτσι και τις περικοπές Κουτρουμάνι, αλλά το ελεγκτικό συνέδριο για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους από στράτους είπε μόνο μία περικοπή θα επιστρέψουμε, διότι δυστυχώς το Δημοσιονομικό Δικαστήριο έβγαλε τον ένα νόμο, τις περικοπές Κουτρουμάνι τις έβγαλε συνταγματικές, ενώ τις περικοπές Βρούτσι τις έβγαλε αντισυνταγματικές. Και να πούμε και κάτι για να επανέλθουμε στις τελευταίες μας,
ότι επειδή την προηγούμενη φορά είδα και στις δικές σας εδώ εκπομπές με συναδέλφους, εσύρετο μία φημολογία ότι τα όρια ηλικίας στα μεταβατικά μετά την 1η-1η-22 δεν ισχύουν. Στην ΕΝΙΠΕΚ με τους συνεργάτες μας αναρτήσαμε όλα τα σχετικά έγγραφα ότι όποιος έχει τα χρόνια ασφάλισης μεταξύ 15 και 21 και δεν έχει το όριο ηλικίας, όποτε πιάσει το όριο ηλικίας μετά το 22 και κάτω πρώτου 67 αρκετά, με τη συμπλήρωση του ηλικιακού όρου βγαίνει ευνοϊκότερα στη σύνταξη. Στο σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, επειδή είδαμε και πρωτοσέλιδα εφημερίδων που πολλά δεν ήταν και πολύ ακριβή, αλλά και δυστυχώς και συναδέλφους μας, πήραμε όλα τα έγγραφα και τις εγκυκλίους, τα έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, ότι τα μεταβατικά ευνοϊκά όρια ισχύουν και μετά την 1η-1η-22, εφόσον ο ασφαλιστικός βίος έχει συμπληρωθεί μέσα στη μεταβατική περίοδο. Αυτό ήθελα να το πούμε, γιατί πολλοί κόσμος πανικόβλητος πάει και προσπαθεί να δει αν βγαίνει ή όχι. Υπό αυτή την έννοια έχουμε εντός του Οκτωβρίου να πούμε για τις χείρες. Το είπε και πάλι χθες ο κύριος Υπουργός. Μαθαίνουμε ότι την άλλη εβδομάδα όσες συντάξεις χειρίας, κυρία Μίτυλη, περίπου 30-35.000, δεν έχουν γυρίσει από το 50 στο 70%, θα γυρίσουν στο 70% με τη σύνταξη του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου που θα καταβληθεί το Οκτώβριο, και αυτοί θα πάρουν και 14 μήνες αναδρομικά, διότι η ρύθμιση ισχύει από τον Ιούλιο του 19. Άρα, δύο μεγάλες καταβολές, το 11μηνο για 1.100.000. Και για 30.000 συντάξεις χειρίας, γιατί οι απόλοιπες έχουν επανέλθει, θα έχουμε εντός του Οκτωβρίου με τις συντάξεις του Νοεμβρίου. Πριν περάσουμε στον κύριο Δημήτρη και στον κύριο Ζαχαρία, πάμε στον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο να δούμε, γιατί η καθημερινή ερώτηση, και είμαστε σε μία περίοδο ρυθμίσεων. Δεν περιμένουμε μόνο τα αναδρομικά, αλλά περιμένουμε και πώς θα ρυθμίσουμε με τις τράπεζες ή με τις οφειλές που έχουμε. Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να ρυθμίσει? Γιατί πολλοί μας ρωτάνε, μήπως είναι καλύτερα να περιμένω να δούμε τι θα γίνει με το νέο πτωχευτικό? Όχι, ξεκάθαρα όχι. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι ο νέος πτωχευτικός κώδικας είναι μια διαδικασία η οποία δεν προσφέρει ρυθμίσεις για τα νοικοκυριά. Στην πραγματικότητα τα πτωχεύει και στην καλύτερη περίπτωση τους δίνει το δικαίωμα να μείνουν στο σπίτι τους ως ενοικιαστές για κάποια χρόνια. Άρα λοιπόν, εάν έχουν μια λύση η οποία είναι σίγουρη και βιώσιμη, θα πρέπει να την αποδεχτούν. Και βεβαίως πρέπει να γνωρίζουν ότι το να καταλάβεις ποια ρύθμιση είναι καλή για σένα είναι ένα πολύ σημαντικό, τέλος πάντων, κομμάτι της διαπραγμάτευσης, γιατί πάρα πολλοί δανειολήπτες έχουν χάσει την ευκαιρία να ρυθμίσουν με καλό τρόπο τις υποχρεώσεις τους, γιατί πολύ απλά θεώρησαν τη στιγμή εκείνη ότι μπορούν να πετύχουν κάτι καλύτερο, ότι δεν είναι καλή η λύση αυτή. Άρα λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Εγώ θα σας πω ότι στο στάδιο, τέλος πάντων, της διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες, το πρόβλημα δεν είναι τόσο, το θέμα δεν είναι τόσο νομικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται, τέλος πάντων, να έχεις πολλές γνώσεις για να καταλάβεις τι σε συμφέρει και τι όχι. Είναι περισσότερο θέμα στρατηγικής και διαχείρισης του προβλήματος της υπεχρέωσης, όπου εάν τα χρέη που έχεις είναι διαχειρίσιμα, τότε ενδεχομένως η λύση να είναι απλή, ρυθμίζοντας απλά με μηνιαίες δόσεις κάποια υποχρέωση. Εάν όμως απ' την άλλη τα χρέη είναι πολύ, πολύ μεγάλα, είναι πολύ σημαντικά, δηλαδή δεν μπορείς να τα αποπληρώσεις και σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής, τότε εάν έχεις ακίνητη περιουσία, θα πρέπει να βρεις εναλλακτικούς τρόπους να τη διαχειριστείς, προκειμένου να δεις αν θα έχεις εισόδημα από την περιουσία αυτή για να πληρώσεις υποχρεώσεις σου, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, εάν θα χρειαστεί έστω και να θυσιάσεις κάποιο προσαγωγικό στοιχείο, πουλώντας το σε μια τιμή η οποία θα σου δώσει κάποιο τίμα, το οποίο θα σε βοηθήσει να απομειώσει σημαντικά τις υποχρεώσεις σου για να διατηρήσεις αυτά τα οποία θέλεις να τελικά να διασώσεις. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέω με απλά λόγια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις η λύση είναι σύντομη, απλή και χωρίς κόστος. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, θα έλεγα ότι προκειμένου να τα χάσεις όλα, είναι πολύ καλύτερο να επιλέξεις τελικά ποιο από αυτά θες να διασώσεις. Άρα δεν σκεπάζουμε το πρόβλημα, ίσα-ίσα το βάζουμε κάτω, θα σας πω, βρίσκουμε τα θετικά και τα αρνητικά, ή τι μας συμφέρει, ακόμα και μία το να πουλήσουμε για να μπορέσουμε. Ακριβώς, και σίγουρα και θα είναι, σας πω, ρυθμίζουμε. Θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τη συγκυρία. Δηλαδή, το να αρνηθείς μία ρύθμιση σήμερα ή να κάνεις μία ρύθμιση ενδεχομένως, το αν θα είναι προβληματική η επιλογή θα φανεί σε μερικά χρόνια, έτσι. Γιατί μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει μια οφειλή σήμερα η οποία να έχει ένα αλφα ποσό. Εάν η τράπεζα σου προσφέρει σήμερα μια λύση, κουρεμένη, με ένα επιτόκιο το οποίο είναι καλό, δεν έχεις κανένα λόγο να το αρνηθείς. Γιατί πολύ απλά, εάν το αρνηθείς, εάν δικαστικά στο μέλλον
χάσεις τέλος πάντων την υπόθεσή σου με την τράπεζα, αυτό σημαίνει ότι η οφειλή η οποία υπήρχε σήμερα θα έχει διωγγωθεί, ενδεχομένως να έχει και τριπλασιαστεί. Και ενώ σήμερα θα έχεις μία λύση οριστική, στο μέλλον να έχεις μία οφειλή τετραπλάσια. Άρα το κοιτάμε και μακροπρόθεσμα, γιατί ναι, αυτό ακριβώς, είναι το οποίο μας γιατί εκεί είναι το πρόβλημα της υπερχρέωσης, ότι ένα δάνειο γεννά τόκους, οι τόκοι αυξάνουν κατά πολύ την συνολική υποχρέωση, άρα λοιπόν αυξάνουν ενδεχομένως και τη μηνιαία δόση σε μία μελλοντική ρύθμιση, γιατί είναι άλλο να ρυθμίσει ένα ποσό σήμερα 20.000 ευρώ, άλλο να ποσό 40.000 ευρώ. Εδώ μία πολύ βασική έχει ερώτηση. Ναι. Επειδή πάρα πολλοί θέλουν να πάνε λοιπόν και να διαπραγματευτούν και να πετύχουν κάτι και έχουν όλη την καλή διάθεση. Αλλά λόγω ηλικίας οι τράπεζες καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να δώσουν αυτό το οποίο επιθυμούν, γιατί έχει αυτό το κριτήριο το οποίο είναι και αποτρεπτικό στο να σου δώσω κάτι καλύτερο. Ναι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Λοιπόν, αυτό το αντιμετωπίσαμε και με τις ρυθμίσεις που προσφέρει το κράτος μέσω της πλατφόρμας προστασίας υπό της κατοικίας, όπου σου έδινε υποχρεωτικά μια ρύθμιση, αλλά αν η ηλικία σου ήταν τέτοια και δεν σου επέτρεπε μια μεγάλη επιμήκυνση, οι δόσεις ήταν περιορισμένες σε αριθμό, αλλά πολύ μεγάλες μηνιαίως. Το ίδιο αντιμετωπίζουμε και στις εξωτερικές ρυθμίσεις, όπου οι τράπεζες τι ζητούν? Ζητούν εγγυητές νεότερης ηλικίας. Δηλαδή, συνήθως σου λένε να βάλεις ως εγγυητή ένα τα παιδιά σου. Αυτό το οποίο πρέπει να υπολογίσουν, να λάβουν υπόψη τους δανειολήπτες, είναι το εξής. Εάν αυτοί οι οφειλοί που έχουν σήμερα και θέλουν να ρυθμίσουν μαζί με το ακίνητο το οποίο ακολουθεί την οφειλή, θα γίνει μέρος μιας κληρονομιάς την οποία τα παιδιά σου θα αποδεχτούν. Δηλαδή, αν είναι βέβαιο ότι το ακίνητο αυτό το οποίο θες να διασώσεις έχει κάποια αξία και τα παιδιά σου ούτως ή άλλως θα αποδεχτούν το ακίνητο αυτό, δηλαδή και το χρέος κληρονομιάς, είναι προτιμότερο να μπουν ως εγγύητες από τώρα, γιατί ούτως ή άλλως ευθύνονται μέσω της κληρονομικής διαδοχής και την ίδια στιγμή ακριβώς και την ίδια στιγμή λύνουν το πρόβλημα, προσφέροντας στην οικογένεια μία ρύθμιση μακροπρόθεσμη. Αν απ' την άλλη όμως τα παιδιά σου γνωρίζεις εξ αρχής ότι δεν θέλουν την περιουσία αυτή, γιατί πρόκειται να αποποιηθούν, δεν έχουν κανένα λόγο να τα εμπλέξουν στο δανεισμό, γιατί πολύ απλά, ακόμα και να κάνουν αποποίηση στο μέλλον, δεν θα μπορέσουν ποτέ να απαλλαγούν από την υπογραφή που θα έχουν βάλει ούτως ή άλλως πριν. Ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή στο κομμάτι αυτό και θα έλεγα ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι περισσότερο οικογενειακή υπόθεση. Και όταν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, πρέπει να γνωρίσουν και τα πρόσωπα τα οποία βάζουν την υπογραφή τους, τι αναλαμβάνουν και τι περιορισμούς έχουν. Γιατί αυτό το οποίο επίσης δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι ότι ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι η οφειλή αυτή θα αποπληρωθεί κανονικά, δηλαδή δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στο μέλλον, ο εγγύητης δεν θα μπορέσει να δανειοδοτηθεί, γιατί στο εισόδημά του, αυτό το οποίο θα παρουσιάσει ως διαθέσιμο εισόδημα στην τράπεζα για ένα νέο δανεισμό, θα συνυπολογιστεί και η παλιά υποχρέωση που έχει αναλάβει, αλλά και θα απομειωθεί από το διαθέσιμο εισόδημα η μηνιαία δόση που υπάρχει για το δάνειο αυτό. Άρα λοιπόν τον περιορίζεις και για ένα μελλοντικό δανεισμό. Μπορεί ενδεχομένως κάποιος να μην τον ενοχλεί, έτσι, σαν τέλος πάντων γεγονός. Απ' την άλλη όμως είναι κρίσιμο να γνωρίσουμε ότι ακόμη και ο εγγυητής ως έναν βαθμό περιορίζεται η πιστοληπτική του ικανότητα. Σε πολύ λίγο θα δούμε και για αυτή την παράταση του προγράμματος, πρόγραμμα Γέφυρα. Θα επαναλάβουμε και για τις κατηγορίες που μπορούν να μπουν λοιπόν και αυτή την επιδότηση. Θα μας τα εξηγήσει όλο ο Δημήτρης ο Αναστασόπουλος, όπως θα μείνουμε και λίγο και στους πληστηριασμούς, γιατί αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν και δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ οι τηλεθεατές μας. Ο κύριος Δημήτρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, αν γνωρίζουν οι εργατολόγοι. Μάλιστα. Έχω καταθέσει από το 2018, ήταν αναπηρική για μετατροπή σε γύρατες. Και μας λένε στο ΙΚΑ Χαλκίδος ότι δεν υπάρχει λογισμικό. Δύο χρόνια δεν υπάρχει λογισμικό, από το 2015 μας λέει η Διεύθυνση Χαλκίδας. Ναι, ότι δεν υπάρχει μετατροπή. Γιατί πέσατε στις αλλαγές, στην ασφαλιστική μετάλλαξη που προήλθε από τον νόμο Κατρούγκαλου, και προσπαθούν τώρα η ασφαλιστική διοίκηση να αναδιορθώσει τις υπηρεσίες δια του λογισμικού. Μας λένε από το 2015 ότι δεν υπάρχει λογισμικό. Ναι, το καταλαβαίνω. Και επιτάθηκε το πρόβλημα μετά την ασφαλιστική, σε πολλά εισαγωγικά, μεταρρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όχι, να το πούμε το εξής. Άκουγα για τον κύριο Υπουργό ότι με το νέο νόμο Κατρούγκαλου, με το νέο νόμο Βρούτση, περιμένουν το νέο λογισμικό για τις νέες ανταποδόσεις. Άρα, ίσως τον συμφέρει τον κύριο, επειδή έχουμε καινούριο νόμο, για το ύψος της σύνταξης αναπηρίας που παίρνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή ενδέχεται να πάει σε μεγαλύτερη σύνταξη με το γύρισμα της γύρατος,
Δεν είναι έτοιμο το λογισμικό με τα νέα ποσοστά του Βρούτσι. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι μέσα σε ένα-δύο μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό. Αναμένουμε και εδώ είμαστε. Αναμένουμε και εδώ είμαστε. Γιατί εγώ το 2011 είχα... Το 2011 είχα 1500, εγώ με 1800 έχω καταθέσει. Αυτό, γι' αυτό λοιπόν, οπότε ίσως σας ωφελεί για να ετοιμαστεί το νέο λογισμικό με την καινούργια ανταπόδοση του κυρίου Βρούτσι, διότι θα είσαστε από τους ευνοημένους με το γύρισμα από αναπηρία σε γύρατος. Καμιά φορά η βιασύνη είναι και επιβλάβη μας. Περιμένουμε και μέσα σε ένα-δύο μήνες, αν δεν έρθει το νέο λογισμικό ή θα πάρετε καλή σύνταξη με τα χρόνια που έχετε, εδώ είμαστε, αγαπητέ φίλε, εκ Χαλκίδος. Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα μπορούσα να μιλήσω στον κύριο Μητρόπουλο. Βεβαίως, σας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος. Ορίστε, κυρία Μαρία. Ελάτε, κυρία Μαρία. Μάλιστα. Σας ακούμε. Σας ακούει και από μέσα, κυρία Μαρία. Μη μας ακούτε από την τηλεόραση, κάντε την ερώτησή σας. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, έφυγα το Δεκέμβριο του 2014 και η βασική μου σύνταξη είναι 1126,29. Τα καθαρά μου είναι γύρω στα 945 ευρώ. Εγώ δικαιούμαι το 11μηνο. Εσείς δεν είναι εκ παραδρομής, ο κύριος Μπολόφης είπε ότι όσοι έχετε καταστεί συνταξιούχοι 15-16. Αυτό το 11μηνο αφορά όσους ήταν συνταξιούχοι 12-13 και τους πιάσαν οι αλλαγές 12-13. Εσείς δικαιούστε το 14μηνο του Δεκεμβρίου, αλλά όχι το 11μηνο, διότι δεν είσαστε συνταξιούχοι 12-13. Άρα λοιπόν το 11μηνο δεν σας αφορά. Το Δεκέμβριο θα πάρετε με τα χρόνια που έχετε, κυρία Μαρία, και κάθε μήνα μεγαλύτερη κύρια σύνταξη και θα πάρετε και ένα 14μηνο αναδρομικά. Αλλά το 11μηνο που καταβάλλετε την άλλη εβδομάδα δεν σας αφορά, κυρία Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία. Να είστε, να είστε καλά, πάντα κύριε. Καλά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα. Στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.atikatv.gr. Πάμε να συνεχίσουμε μαζί με τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο, να δούμε τι γίνεται και με το πρόγραμμα Γέφυρα έως τέλος Οκτωβρίου οι αιτήσεις. Πληττόμενοι. Ναι, όπως έχουμε πει στην εκπομπή σου, Σοφία, αφορά αποκλειστικά πρόσωπα τα οποία έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και έχουν υποστεί είτε μείωση στο εισόδημά τους, είτε έχουν πάρει κάποια οικονομική ενίσχυση λόγω της πανδημίας. Αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων που παίρνουν το μειωμένο ενίκιο, αφορά εταίρους εταιριών οι οποίες έχουν τεθεί σε αναστολή ή έχουν πάρει οικονομική ενίσχυση. Και γενικότερα ανθρώπους, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι αποδεδειγμένα ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ. Από εκεί και πέρα, η άλλη βασική προϋπόθεση είναι το δάνειο που πας να ρυθμίσεις να έχει εξασφάλιση στην κύρια κατοικία σου. Άρα, μιλάμε για συγκεκριμένα δάνεια με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού. Τα κριτήρια είναι πολύ διευρυμένα, δηλαδή όσοι πληρώνουν το δάνειό τους και δεν είναι καταγεγμένο το δάνειο αυτό, μπορούν να πάρουν εύκολα την επιδότηση αυτή εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις. Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη, αλλά μιλάμε στην πραγματικότητα για μια βοήθεια 9 μηνών, όπου χρηματοδοτείται μέρος μηνιαίας δόσης. Το πρόβλημα όμως υπάρχει στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δάνεια καταγγελμένα, οι οποίοι ναι μεν μπορούν, δικαιούνται να υποβάλουν την αίτηση για επαγωγή στο πρόγραμμα, αλλά προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία, θα πρέπει υποχρεωτικά πρώτα η τράπεζα να δεχτεί να αναδιαθρώσει τα δάνειά σου με τρόπο οριστικό, δηλαδή να στα ρυθμίσει και να στα κουρέψει και μετά να πάρει την επιδότηση. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, μιλάμε για έναν νόμο ο οποίος στην πραγματικότητα βοηθάει τα νοικοκυριά τα οποία πληρώνουν τις υποχρεώσεις κανονικά, προκειμένου να μην κοκκινήσουν αυτές λόγω της πανδημίας και να τα επιβραβεύσει ενδεχομένως λόγω της συνέπειάς τους. Mm-hmm. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν
παρέχει λύσεις, δεν θα δώσει ρυθμίσεις στα δάνεια τα οποία είναι στο κόκκινο, δηλαδή στα δάνεια τα οποία είναι καταγγελμένα, οι οποίοι άνθρωποι πρέπει να βρουν άλλους τρόπους αναλλακτικούς να ρυθμίσουν. Βεβαίως, εάν κάποιος έχει ένα τέτοιο δάνειο κόκκινο, εγώ θα έκανα την αίτηση, εφόσον έχω τις προϋποθέσεις. Ακόμα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν τελικά θα ρυθμιστεί ή όχι το δάνειο αυτό. Αξίζει να το δοκιμάσει όμως, γιατί απ' την άλλη είναι ένα κίνητρο για την τράπεζα προκειμένου να πάρει την επιδότηση αυτή για τους 9 μήνες να ρυθμίσει το δάνειο. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε, εσάς θέλω να ρωτήσω. Ορίστε κύριε Νίκο. Άκουσα προηγουμένως ένα τηλεθεατή που είπατε, ήταν συνταξιούχος, ότι μια γυναίκα του 14, ότι δεν δικαιούται το 11μηνο, εγώ είμαι του 15, 30 Ιουνίου. Και έχω περικοπές σταθερές και στο 40-51 και στο 40-93. Βγήκα 36 του 15 με 1.880 ευρώ. Του 15? Το 15 δεν θα πάρω αναδρομικά. Εσείς φαίνεται ότι με την ερμηνεία που δίνει η κυβέρνηση, επειδή τα δώρα κοπήκανε 1η-1η-13 και το 15 δεν φτάσατε στη σύνταξη με δώρα, αλλά και οι περικοπές άρχισαν το 13, με την ερμηνεία που δίνει η κυβέρνηση, περιμένουμε ότι δεν είσαι στην κατηγορία των περικοπών του 12, αλλά οπωσδήποτε με το ύψος που μας είπατε σας αφορά η περικοπή του Μαΐου του 16 και θα πάρετε το Δεκέμβριο. Ωραία. Εκτός από Δεκέμβριο, κύριε Μητρόπουλε, ακούστε, την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή έπρεπε να είμαι συνταξιούχος το 11, από το 11, ενώ έχω τις περικοπές όλες αυτές που είναι του κόσμου τα χρήματα. Την περασμένη εβδομάδα το ίδιο ερώτημα έθεσε στον κύριο Ρωμανιά στην εκπομπή αυτή τηλεθεατής και είπε ο κύριο Ρωμανιά, εφόσον έχει περικοπές και είστε πριν το 16, θα πάρετε το 11μηνο. Εντάξει, θα το δούμε. Τι γιο σας τώρα, γιατί βλέπω ότι αντικρούεστε με τον κύριο Ρωμανιά που είναι έγκριτος και εκείνος και φίλοι από ό,τι ξέρω. Είναι κορυφαίος και ο κύριος Ρωμανιάς. Αφήστε το τηλέφωνο σας, θα τα δούμε και αναλυτικά. Θα τα εξηγήσουμε και με τις εγκυκλίους. Εντάξει, δεν υπάρχει, η σύμπτωση υπάρχει, αλλά αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει το Υπουργείο, λέω. Όχι η ερμηνεία η σωστή. Η ερμηνεία που δίνει, το είπε και χθες στη Βουλή, η ερμηνεία που δίνει το Υπουργείο. Όχι η άποψη αν είναι σωστή όχι, που η σωστή είναι. Εμείς κυνηγήσαμε στο Λομέλια 80 μήνες αναδρομικά. Εμείς είπαμε να τα πάρουν και τα δώρα. Και δίνουν 11 μήνες. Και τα δώρα, να πάρουν και λοιπά. Αλλά η ερμηνεία, η λανθασμένη, η παράνομη και η αντισυνταγματική που δίνει το Υπουργείο, φοβούμε ότι είναι αυτή που δίνουμε τώρα εμείς. Ερμηνεία του Υπουργείου λέμε, όχι δική μας άποψη. Για να ούτε σύγκρουση υπάρχει, εδώ οι κορυφαίοι και όλοι και ο κύριος Μπολόφης τις ίδιες απόψεις εκφράζουμε. Και να πούμε, κυρία Μίνη, με την ευκαιρία ότι εχθές ψηφίστηκε ότι είναι ακατάσχετα αυτά και ασυμψήφιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση, ενώ έχει υποσχεθεί, κυρία Μίνη, θα τα έκανε και ακατάσχετα και για τους κληρονόμους και ότι θα έπαιρνε και ρύθμιση γι' αυτό, δεν έφερε ρύθμιση. Και φοβάμαι, κυρία Μίνη, ότι ενώ για τους απευθείας συνταξιούχους καμία τράπεζα ή εφορία δεν θα τα πάρει τα χρήματα που θα μπουν την άλλη εβδομάδα. Φοβάμαι ότι για τους κληρονόμους του 11μηνου ενδεχομένως η κυβέρνηση να τα αναγορεύσει σε κατασχέσιμα, κατασχετέα. Εδώ αναμένουμε, θα πιέσουμε όπως πιέσαμε μέσα από την εκπομπή σας. Να μην κατάσχονται, να μην ψηφίζονται αυτά τα αναδρομικά, περιμένουμε να η κυβέρνηση να μην κάνει την κατάσχεση στα χρήματα που θα εισπράξουν τα ορφανά, οι χείρες ή οι συγγενείς του τεθνέωτος. Ο κύριος Ευθύμιος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα σας. Κύριε Μητρόπουλε. Ορίστε κύριε Γιώργο. Τι κάνετε, καλά. Δόξα Θεώ. 20 Δεκεμβρίου του 2013 έκανα την αίτηση για σύνταξη. 31 χρόνια βαρέα και ανθυγιεινά και 4 χρόνια απλά. Αυτή τη στιγμή παίρνω 1.170 ευρώ. Εσείς το Δεκέμβριο θα πάρετε, κύριε Γιώργο, και αύξηση κύρια σύνταξης με τα χρόνια και την ασφάλιση και το περιεχόμενο των ενσύμων τα βαρέα που έχετε και, ναι, θα, ναι. Θα πάρετε και αναδρομικά 14μήνου. 14μήνου. Ναι. Φαίνεται ότι είσαστε... Ορίστε. Ναι. Το 11μηνο. Σας έπιασε και η περικοπή, διότι είσαστε εντός του 13, θα πάρετε και το 11μηνο.
Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε μια πληροφορία, ο επανυπολογισμός, σε ποια λεφτά υπολογίζεται? Πρέπει να έχω 33 και κάτι μεταμφιγεινά, γύρω στο 42%. Σε ποιο ποσό το υπολογίζουμε το 42%? Σε ποιο ποσοστό, τι εννοεί τώρα? Συγγνώμη, πόσα χρόνια ασφάλισης έχετε? Τελευταία χρόνια είχα 5.000 μεικτά, ήμουν υψηλόμισθος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πόσα χρόνια είχατε συνολικά? Βγήκε η σύνταξη βάσει κάποιου χρόνου. 35, πόσο ήταν? 31 και 4 και 3, 35 συνολικά. 35 σύνολο. Άρα έχουν αυξηθεί τα ποσοστά αναπλήρωσης στα 35 χρόνια. Περίπου είναι το 38-39. Τώρα δεν θυμάμαι απ' έξω. Αφήστε το τηλέφωνό σας να το δούμε για να τα πούμε. Είναι καλύτερα τα ποσοστά αναπλήρωσης και θα δείτε διαφορά, σαφέστατη. Είναι σίγουρο ότι θα... Σίγουρα θα πάρετε. Είναι σίγουρο, του λέμε κύριε Μπολόφη, ότι με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης θα πάρει αυγατισμένη κύριε σύνταξη το Δεκέμβριο. Είναι σίγουρο ότι θα πάρει και το 1/14 αναδρομικών, επειδή τα ποσοστά, η ανταποδοτικότητα αρχίζει από τον Οκτώβριο του 19. Και είναι σίγουρο, επειδή είναι συνταξιούχος του 13, με την ερμηνεία, επαλαμβάνω, της κυβέρνησης, θα πάρει και από το 11μηνο. Αυτά για τον κύριο Γιώργο. Ναι. Κυρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσωπική διαφορά 184 είναι όμως. Εκεί θα εξαλειφθεί ή θα τη μηδενίσετε σχεδόν. Αυτό είναι. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλά. Μάλλον για μηδενισμό πάει. Ναι. Κυρία Αλεξάνδρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω για το σύζυγό μου. Μάλιστα. Ήταν δημόσιος υπάλληλος στο πολεμικό ναυτικό, πολιτικός, όχι στρατιωτικός, πολιτικό προσωπικό. Έπαιρνε σύνταξη 1.500 ευρώ και τώρα παίρνει 900. Συν την επικουρική 120. Δικαιούται αναδρομικά? Ρώτησε το πότε βγήκε. Αν δικαιούσε τα αναδρομικά για το 11μηνο, εξαρτάται αν είχε περικοπές από τον 40-51-40-93. Δηλαδή, αν είχε πάνω από τα 1.300, το 12%, και το σύνολο, κύριες και επικουρικής, που προβλέπεται η περικοπή από το 40-93. Θα δείτε λοιπόν στο συνταξιοδοτικό σημείωμα αν έχει περικοπές βάσει αυτών των δύο νόμων. Αν έχει, το κομμάτι της μείωσης που αντιστοιχεί στην κυρία σύνταξη θα το λάβει αναδρομικά για αυτό το 11μηνο. Καταλάβατε. Δεν μας έρχεται όμως χαρτί τι παίρνουμε, τι δεν παίρνουμε, τι δεν μας είναι κρατάνε, το χαρτί στην ιστοσελίδα, ηλεκτρονικά βλέπετε. Υπάρχει το ενημερωτικό. Δεν έχουμε ίντερνετ δυστυχώς. Εκεί φαίνεται το ακαθάριστο ποσό, οι περικοπές και το καθαρό. Και λέει περικοπές 40-51 του 12, περικοπές 40-93. Αυτές οπότε θα πάω στη λογίστρια να μου δείτε. Ακριβώς, το ακριβώς. Ναι. Μάλιστα, και να τα δείτε, κύριε. Για να δείτε και θα επί 11, έτσι όσο είναι. Για να σας τατυπώσει, για να τα έχετε ακριβώς και να τα βλέπετε. Δεν το στέλνουν ταχυδρομικά, στο ιντερνετικά θα πρέπει να μπείτε, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλεξάνδρα. Πριν συνεχίσουμε με τους τηλεθεατές μας, πάμε στον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο να δούμε για τους πληστηριασμούς, διότι γίνονται οι πληστηριασμοί. Είμαστε σε μια περίοδο, γιατί πολλοί ρωτάνε αν προστατεύεται η κατοικία μου, εάν γίνεται ή όχι πληστηριασμός. Και να εξηγήσουμε ποια είναι η διαδικασία, διότι δεν σημαίνει ότι μια μέρα θα γίνει ξαφνικά ένας πληστηριασμός στο ακινητό μου. Λοιπόν, για να φτάσει ένα ακίνητο στο πληστηριασμό, έχουν προηγηθεί πολλά βήματα πριν. Δηλαδή, υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραβιαστεί. Δηλαδή, υποχρεούται η τράπεζα εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει προκειμένου να γίνει ο πληστηριασμός. Αυτό όμως την ίδια στιγμή δημιουργεί και ευκαιρίες στον δανειολήπτη προκειμένου να σταματήσει έναν πληστηριασμό, να τον ανακόψει, να τον αναστείλει ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και να ρυθμίσει το δάνειό του. Άρα, λοιπόν, να πω πολύ σχηματικά ότι τα εξής βήματα προκειμένου ένα δάνειο να καταγγελθεί μέχρι να φτάσει ένα σπίτι στο πληστηριασμό είναι τα εξής. Η τράπεζα δεν μπορεί να καταγγείλει το δάνειο εάν δεν προηγηθεί πρώτα ο κώδικας εντολογίας των τραπεζών. Τι είναι αυτό? Είναι μια εξοδικαστική απόπειρα που οφείλει να κάνει η τράπεζα ρύθμισης των δανείων πριν τα δάνεια ρυθμιστούν. Ζητάει λοιπόν από τον δανειολήπτη πλήρη κατάλογο των περιουσιακών και οικονομικών δεδομένων της οικογένειας προκειμένου να δούμε εάν μπορεί ένα δάνειο να αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν προηγείται πρώτα ο κώδικας εντολογίας. Εάν αυτό δεν τελικά ευδοκιμήσει ή δεν συνεργαστεί ο δανειολήπτης, τότε ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως μη συνεργάσιμος και η τράπεζα μπορεί να καταγγείλει το δάνειο. Μετά την καταγγελία του δανείου, η οποία έρχεται στο σπίτι με δικαστικό επιμελητή, η τράπεζα καταθέτει στο δικαστήριο μία αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής είναι
μία απόφαση η οποία διατάσσει πλέον το δανειολήπτη να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της οφειλής, η οποία επίσης μας κοινοποιείται στο σπίτι με δικαστικό επιμελητή. Από εκεί και πέρα, ο δανειολήπτης μπορεί να αμυνθεί ασκώντας κάποιες ανακοπές. Δηλαδή, από την επίδοση της διαταγής πληρωμής έχει δικαίωμα εντός 15 εργασιμών ημερών να ασκήσει ανακοπή ο δανειολήπτης, εφόσον έχει αντιρρήσεις και θεωρεί ότι δεν είναι σωστή η οφειλή ή ότι υπάρχουν καταχρηστικοί όροι στη σύμβαση ή, εν πάση περιπτώσει, ότι η τράπεζα αρνήθηκε καταχρηστικά να αρνήσει το δάνειό του. Και προβλέπεται και διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, όπου μπορείς να αναστείλεις κάθε πράξη εκτέλεσης μέχρι να βγει απόφαση της ανακοπής σου. Ακόμη και να μην κάνεις ανακοπή επί της διαταγής πληρωμής ή έστω αν έχεις κάνει ανακοπή και την έχεις χάσει, το επόμενο βήμα είναι η κατάσχεση, η οποία γίνεται με δικαστικό επιμελητή. Η κατάσχεση σου κοινοποιείται, του ακινήτου εννοείται έτσι, όπου συνήθως μαζί με την κατάσχεση βγαίνει και το πρόγραμμα του πληστηριασμού. Από την κοινοποίηση λοιπόν της κατάσχεσης τρέχει μια άλλη προθεσμία προκειμένου να ανακόψεις και τη διαδικασία της κατάσχεσης και του πληστηριασμού. Απλά εδώ θέλει προσοχή. Η προθεσμία αυτή είναι 45 ημέρες από την κατάσχεση, όχι από την κοινοποίηση. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποιοι να την πατήσουν στο σημείο αυτό. Τέλος, να πούμε ότι ακόμη και να χάσεις το δικαστήριο της ανακοπής αυτής, μπορείς να κάνεις να ασκήσεις και έφεση, ακόμη και να αναστείλεις πληστηριασμό με ασφαλιστικά μέτρα ενώ εκκρεμεί η έφεσή σου. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλες δύο διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι πολύ γνωστές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς. Δηλαδή, μπορείς πριν το πληστηριασμό, εάν θεωρείς ότι το ακίνητο βγαίνει σε πολύ χαμηλή τιμή, να αυξήσεις την τιμή αυτή με δικαστική απόφαση ή ακόμη και να αναστείλεις τον πληστηριασμό υποχρεωτικά, καταβάλλοντας το 1/4 του κεφαλαίου της οφειλής. Αυτά είναι σε πρώτη φάση, γιατί από εκεί και πέρα δημιουργούνται και νέες ευκαιρίες στις περιπτώσεις που κάποιος πληστηριασμός δεν πραγματοποιηθεί, δηλαδή ματαιωθεί, επειδή για παράδειγμα δεν θα υπάρξει κανένα ενδιαφέρον. Εκεί βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις που έρχονται μέχρι και τα ξένα φάτσα να συνεχίσουν τις διαδικασίες αυτές, γεννούνται καινούργιες ευκαιρίες, γιατί υπάρχουν και άλλα άθρα τα οποία πρέπει να εφαρμόσουν οι πιστωτές. Όπως για παράδειγμα, να πω ενδεικτικά μία απόφαση που έβγαλε το γραφείο μας πριν περίπου ένα μήνα, όπου Fund επιχείρησε να συνεχίσει πληστηριασμό από το σημείο που το έχει αφήσει η τράπεζα, πριν δηλαδή αγοράσει το δάνειο το Fund, όπου το δικαστήριο έκρινε ότι ο πληστηριασμός αυτός δεν πρέπει να γίνει, πολύ απλά και μόνον επειδή το Fund παρέλειψε να κοινοποιήσει όλα τα νομοποιητικά έγγραφα τα οποία είχε από τη μεταβίβαση, προκειμένου να ενημερωθεί ο διοικητής ποιος είναι από εδώ και πέρα το πρόσωπο το οποίο συνεχίζει τη διαδικασία της εκτέλεσης. Ακούγονται λίγο έτσι σύνθετα όλα αυτά που λέω, και, ναι, αλλά είναι όμως ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται και πραγματικά. Και πρέπει και οφείλεις, πραγματικά, Δημήτρη, οφείλεις να το κάνεις. Και όχι μόνο αυτό, θα έλεγα ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσεις ένα πληστηριασμό, εφόσον δεν έχεις ουσία, δηλαδή δεν έχεις καταφέρει να ρυθμίσεις τις υποχρεώσεις σου με τον τρόπο τον απλοϊκό, που τέλος πάντων καταλαβαίνει ο κόσμος, που έχει να κάνει με τις συνθήκες της δανειοδότησης και για ποιο λόγο δεν πληρώνει κάποιος τα δανειά του, είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες. Δηλαδή, ο δικαστής υποχρεούται να ελέγξει αν εφαρμόστηκε το γράμμα του νόμου και συγκεκριμένα η πολιτική δικονομία. Γιατί η εκτέλεση έχει πολύ πολύ αυστηρές διατάξεις, οι οποίες δεν μπορούν να παραβιαστούν σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν γεννιούνται ευκαιρίες. Καλό είναι κάποιος να το παλέψει εφόσον θεωρεί, πιστεύει ότι πρέπει να το κάνει και μπορεί να ρυθμίσει τα δανειά του. Κυρία Μαρίνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ είμαι πρωτοασφαλισμένη το 76. Μάλιστα. Έχω 8,5 χρόνια ΙΚΑ μέχρι το 94 και από το 95 μέχρι και τώρα εργάζομαι σε δημόσιο νοσοκομείο. Είμαι τέλος του 2020, κλείνω τα 58. Και θα ήθελα να μου πείτε πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη. Με τον καινούργιο νόμο τώρα που έγινε. Τώρα που έχετε γίνει μόνιμος υπάλληλος από το 1994 σε νοσοκομείο, είστε στο ειδικό καθεστώ. Ναι. Διορίστηκα το Δεκέμβριο του 1994 στο νοσοκομείο. Ωραία. Και συνεχίζω να εργάζομαι. Ωραία. Εγώ ρωτάω το εξής. Έχετε, ασφαλίζεστε στο ΙΚΑ, στο ειδικό καθεστώς ΙΚΑ ή μπήκατε στο δημόσιο ταμείο? Δηλαδή θα πάρετε σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό ρωτάω. Δεν το ξέρω. Κοίταξε να σας πω. Δεν έχω κάνει κάποια ενέργεια εγώ προσωπικά. Δεν είναι να κάνετε εσείς ενέργεια. Δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζετε, γιατί αν είστε... Δεν το γνωρίζετε, ναι. Ωραία, εγώ τώρα θα σας πω υποθετικά με το καθεστώς του δημοσίου. Βλέπω λοιπόν, έχετε 8,5 χρόνια μέχρι το 1994
Και ναι, άλλα 16 χρόνια μέχρι το Δεκέμβρη του 10, πάμε στα 24,5 χρόνια. Παιδιά έχετε? Έχω ένα παιδί, ναι. Πότε είναι γεννημένο? Πότε γεννήθηκε? Το 79. Το 79. Άρα λοιπόν είχατε παιδί. Βέβαια, ναι, ήταν ενήλικο το 2010. Συμπληρώνεται, ναι, μαζί με το χρόνο του παιδιού την 25ετία το 10. Και φέτος, ναι, 10 χρόνια μετά, έχετε τα 35 χρόνια. Έσχυε λοιπόν η νομοθεσία 35 και 58. Όμως, ναι, πρέπει να τα είχατε αυτά τα δύο στοιχεία μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015. Δεν είχατε δυστυχώς ούτε το ένα ούτε το άλλο το 2015. Φέτος λοιπόν, που είστε 58 χρόνων φέτος. Ναι. Ωραία. Φέτος λοιπόν που έχετε και το 35 και το 58, σας πηγαίνει 61 χρονών. Άρα λοιπόν, μάλιστα, μπορείτε στα 61 να δικαιωθείτε μιας πλήρους συντάξεως. Μάλιστα. Δηλαδή σας αγγίζουν οι προσαυξήσεις του νόμου του 15, προσαυξήσεις ηλικιακού ορίου, αυτό λέμε. Και δυστυχώς δεν μπορείτε άμεσα να συνταξιοδοτηθείτε. Με το καλό, όταν συμπληρώσετε το 61ο έτος, θα λάβετε μια πλήρη σύνταξη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά, κυρία Μαρίνα. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Κύριε Γιάννη. Εσύ μιλούσες. Α, μάλιστα. Κύριε Γιάννη, μην μας ακούτε από την τηλεόραση. Μάλιστα. Και πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε, κύριε Μητρόπουλε, την εκπομπή, να πούμε λοιπόν μαζί, τέλος Οκτωβρίου, μαζί με τις κύριες συντάξεις θα δουν τα αναδρομικά. Τον Οκτώβριο θα υπάρξουν, κυρία Μίτηλη, δύο καταβολές, το 11ο, για αυτούς που είπε η κυβέρνηση 1.100.000 κόσμου, και τον ίδιο μήνα, Οκτώβριο, με την καταβολή, φράση του κυρίου Υπουργού, της τακτικής κύρια σύνταξης, διότι η κυβέρνηση εφαρμόζει το 10ο μόνο για την κύρια σύνταξη, όχι για επικουρικά, όχι για δώρα, και μάλιστα όπως εξηγήσαμε, όσοι προλάβουν και καταθέσουν αγωγές μέχρι την ημέρα που θα καταβάλει η κυβέρνηση το 10ο, αυτοί και παίρνουν το 10ο και συνεχίζουν τα δικαστήρια, διότι θα πάμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τα πολλά ποσά. Αλλά αυτοί οι οποίοι δεν θα προλάβουν, κατά την κυβέρνηση, κατά τον κακό νόμο της κυβέρνησης, αυτοί που δεν θα προλάβουν ή δεν έχουν κάνει το ραγού ή δεν προλάβουν να κάνουν μέχρι την άλλη εβδομάδα, τέλη Οκτωβρίου, αυτοί παίρνουν το 11ο της κυβέρνησης και τους απαγορεύει να προσφύγουν στα δικαστήρια περαιτέρω. Είναι μια κακή ρύθμιση, δεν έπρεπε αυτό να το επιλέξει η κυβέρνηση. Γι' αυτό πολλοί κόσμος αγωνιά να προλάβει και να πάρει το 11ο και να συνεχίσει να αναμένει στο δικαστήριο. Εδώ είναι, θα επανέλθουμε, θα εξηγήσουμε, θα βγει εγκύκλιος αύριο ή μεθαύριο για το πώς θα καταβληθούν τα αναδρομικά του 11ου, όπως και τις κυρίες, και ότι δεν κατάσχονται αυτά τα οποία θα μπουν στο λογαριασμό των συνταξιούχων μας. Ούτε κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται, κυρία Μίτηλη, όπου και αν χρωστάνε, είτε εφορία, είτε δημόσια ταμεία, είτε κράτος, δεν κατάσχονται, λέει η κυβέρνηση. Βλέποντας ότι δεν συμπεριελήφθησαν στο ακατάσχετο οι κληρονόμοι, αν δεν φέρει διάταξη που να πει δεν κατάσχονται τον κληρονόμο, φοβάμαι ότι οι τράπεζες, φοβάμαι, για να είμαι σαφής στους τηλεθεατές, ότι οι τράπεζες, αν δεν δουν ρύθμιση που να προστατεύει το ακατάσχετο και των κληρονόμων, όσοι από τους κληρονόμους, κύριε Αναζόπουλε, χρωστάνε, θα τους τα πάρουν. Και γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση να επεκτείνει το ακατάσχετο και για τους κληρονόμους. Εδώ είμαστε τόσο την ξεκάθαρα το λέμε. Το πείτε και αναλυτικά. Έτσι, Δημήτρη, νομίζω. Έτσι, λέτε πολύ ωραία. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4.30. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.